Εφιαλτική είναι η κατάσταση στον Άγιο Βλάση, όπου δημότες δεν έχουν νερό από την περασμένη Παρασκευή. Και νερό οι βρύσεις μας δεν τρέχουνε σταγόνα. Έχουμε ανθρώπους όλοι στο χωριό, γέρους που έχουν ανάγκη μπάνιο, χειρουργημένους. Έχω μικρό παιδί και γυναίκα. Δεν το ήρθαν στο σπίτι. Πρέπει να κάνουμε μπάνιο, να πλύνουμε τα πιάτα μας από το μεευτήριο, να πλύνουμε τα ρούχα του μωρού, να αποστηρώσουμε. Δεν έχουμε νερό. Στην τουαλέτα παίρνουμε εμφιαλωμένο νερό και ρίχνουμε. Εμένα αυτά τα λεφτά ποιος θα μου τα δώσει, μου τα δώσει ο Δήμος. Ναι, παιδί μου, υπάρχει πρόβλημα. Δεν έχουμε νερό. Τι κατάσταση είναι αυτή. Έχουμε δυο γεωτρήσεις εδώ δικές μας, το Γιούχτα, και δικό μας νερό και το στερούμαστε. Γιατί δηλαδή αυτό το πράγμα. Γιατί. Τι φταίμε, σε τι πληρώνουμε τους λογαριασμούς μας. Γιατί δηλαδή η ΔΕΗ να μας τυρανάει έτσι. Τι κατάσταση είναι αυτή. Κρίμα είμαστε κι εμείς εδώ πέρα. Το χωριό το έχουν εγκαταλείψει εντελώς. Παίρνω τηλέφωνο, θα έρθει το απόγευμα. Θέλω τηλέφωνο, θα έρθει το μεσημέρι. Όλο έρχεται και όλο άφερτο είναι. Πού το νερό. Στεγνώσαν τα ντεπόζιτα, δεν έχουμε να χασταλιά. Τι θα κάνουμε. Είναι κατάσταση αυτή χωρίς νερό από τώρα. Το είστε ξαναντιμετωπίσει τέτοια εποχή. Όχι, ποτέ. Δημότες περιγράφουν τη δραματική καθημερινότητά τους χωρίς νερό εδώ και 5 ημέρες, καλώντας τη ΔΕΗ να δώσει άμεσα λύση στο πρόβλημα. Όχι, δεν έχει έρθει. Λένε έχει έρθει και τώρα βγήκα πάνω εδώ και χτυπάω την πόρτα και είναι ακόμα άδεια. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Και χύνεται το νερό στους δρόμους εδώ και εκεί και δεν τις νοιάζει. Σε υποχρεώνει να πηγαίνεις να αγοράζεις. Μπορούμε να αγοράσουμε εμείς. Εκείνα που ξέρει ο κύριος ο δήμαρχος, δεν τα σάχνει. Δεν τι έφερα κι εγώ και αδερφός μου και ο πάνω η κόρη μου στα λόγια το άλλο χωριό από πάνω το υπάλληλο συνοικισμός. Ξεραθήκαν εντελώς κι αυτοί. Τους παίρνουμε τηλέφωνο, στην εξυπηρέτηση είναι ηρωνική. Κάντε υπομονή κάποια στιγμή, μεσημέρι, απόγευμα θα έρθει. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Κάθε καλοκαίρι, ανά τρεις μέρες έχουμε νερό, τρεις-τέσσερις δεν έχουμε. Και πάει στο κομμάτι και το καλοκαίρι, το γνωρίζουμε, είναι δύσκολη περίοδος. Τώρα. Την προηγούμενο μήνα πάλι πέντε μέρες χωρίς νερό. Πάλι τους παίρναμε τηλέφωνο, πάλι ηρωνική. Η αποχέτευση είχε βουλώσει τρεις μέρες για να έρθουν τα λήματα όλα στις πόρτες μας και ήρθε η ιδιώτηση στο τέλος. Γιατί λέει δεν είχαμε προσωπικό να σας στείλουμε. Τι θα κάνουμε δηλαδή, εμείς είμαστε δεύτερης κατηγορίας πολίτες, όλα τα χωριά γύρω-γύρω χωρίς νερό πέντε μέρες. Ο Γιώργος Βουρεξάκης αποδίδει το πρόβλημα σε σπάσμα αγωγού ίδρευσης από υπηρεσία που εκτελούσε εργασίες στο οδόστρωμα, υποστηρίζοντας ότι είναι θέμα χρόνου η υδροδότηση της περιοχής. Υποτίθεται ότι χθες το αφήσανε το μεσημέρι, αλλά νερό δεν έχουμε δει εμείς εδώ πάνω στο χωριό. Γιατί είμαστε ψηλά, η ροή είναι πάρα πολύ λίγη και δεν παίρνουμε νερό. Βέβαια, πρόβλημα, χωρίς να μπορείς να πληθείς, να κάνεις ένα μπάνιο, να βάλεις ρούχα. Δεν είναι πρόβλημα, γιατί περιμέναμε ότι χθες τουλάχιστον θα παίρναμε νερό, αλλά δεν είναι η ροή κανονική για να γεμίσουν τα τυπόζητά μας.